Στις 18 Μαΐου στείνονται οι κάλπες για την ανάδειξη των νέων δημάρχων που θα καθορίσουν και τη μοίρα του τόπου τους. Και αν τα προβλήματα είναι οξυμένα στα αστικά κέντρα, ακόμη μεγαλύτερα είναι αυτά που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην ελληνική Ήπεθρο, η οποία ερημώνεται, αφού οι νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Έτσι, ζητούμενο από τις νέες δημοτικές αρχές είναι η ανάπτυξη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της Γεννησέας. Ο τόπος εδώ χρειάζεται να κάνουν τα νερά τα ζεστά, να κάνουν θερμοκήπια, να δουλέψει ο κόσμος. Όλα τα τάζουν και δεν τα κάνουν. Τώρα πάλι θα τα πούνε, σε αυτές τις εκλογές θα τα πούνε, ότι πρέπει να κάνουν τα νερά τα ζεστά, δεν ξέρω τι. Αλλά δεν κάνουν τίποτα. Παραμένουν εκεί. Παραμένουν εκεί πέρα και δεν τα κάνει κανένας τίποτες. Πάλι θα μας αντάξουν. Εγώ βέβαια είμαι στη σύνταξη, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι η νεολαία. Οι νέοι πώς τη βγάζουν σε ένα τέτοιο τόπο? Εδώ. Αυτό θα ρωτήσεις. Εγώ τι να σας πω, τι πώς τη βγάζουν. Δεν μένουν εδώ, φεύγουν. Δεν ξέρω πώς θα βγάζουν οι νέοι εδώ πέρα. Αφού δεν έχει δουλειά. Άμα δεν έχει μπαμπάς λεφτά, δεν είναι. Άμα δεν έχει. Όρος ζωής δεν υπάρχει. Δεν μπορεί ο νέος πλέον στο χωριό να ζήσει, όχι, με τίποτα. Γιατί δεν έχει να ασχοληθεί με τίποτα. Στο θάτο λένε και παραμένει εκεί το παιδί. Εδώ υπάρχουν τσοπαναρέοι και βοσκοί, οτιδήποτε φανταστείς, με πτυχία ανθρώπινα, αν είναι δυνατόν. Εγώ ζω στη Γερμανία. Στη Γερμανία δεν υπάρχει κανένας πτυχίος να πηγαίνει σε άλλα επαγγέλματα να εργάζεται. Εγώ πρωτοφανές βλέπω αυτό. Λείπω 42 χρόνια από εδώ. Και αν είχα γιους, θα τους έστειλα εκεί φαντάρους. Τι να πω, εγώ είμαι 84 χρονών και ό,τι να γίνει, το ίδιο είναι για μένα. Όλα είναι το ίδιο για μένα. Την έφαμε το ψωμί μας, το βάιμα. Τα νέα τα πείτε, τα παλικάρια, σαν εσάς. Εσείς πρέπει να πείτε πώς θα πάει, πώς θα κάνει. Εμείς, και ό,τι να πω, άχρηστα είναι. Για μένα άχρηστα είναι. Πρέπει να βελτιωθούν πράγματα εδώ στη Γεννησέα και στα κυροχωριά. Τι να μου πούνε, καμιά υποστήριξη δεν έχουμε. Στους Γιώργους του χαντάκουσαν. Στους Γιώργους του χαντάκουσαν, καλά. Μια σύνταξη παίρνουμε και εκείνο πού να δώσουν. Για τσιγάρα, για το ρέμα, πού να δώσουν. Και έτσι ζαρώνουμε και μισό έτσι, κομματάκια ζούμε. Ο νέος δημαρχός να είναι άνθρωπος, να αγαπάει το κοσμάκι και πολλά χωριά επειδή υπάρχουν, να αγαπάει και τα χωριά, να μην κάνει μόνο για το δικό του το χωριό όλα τα πράγματα και όλο το εκεί που ζει, εκεί που είναι το δημαρχείο. Οι νέοι μπορούν να ζήσουν στα χωριά αυτά? Έχουν δουλειές, μπορούν να ζήσουν έτσι? Δουλειές υπάρχουν. Αλλά πού είναι αυτές οι δουλειές όμως? Δεν δίνουν. Και το κράτος δεν βοηθάει. Και το κράτος πολύ ανάποδα πάει. Αυτός ο Σαμαράς τα έχει κάνει θάλασσα τα πάντα. Δεν είναι δηλαδή αυτά που έκανε ο Σαμαράς. Σαμαράς δεν είναι ανθρωπιές, πώς το λέει. Δυστυχώς τα προβλήματα, όπως αποδεικνύεται και στις απαντήσεις των δημοτών, είναι πολύ σύνθετα και η αντιμετώπιση τους δεν αφορά μόνο στη δημοτική αρχή, αλλά στην ασκούμενη πολιτική και πώς αυτή θα μπορέσει να δημιουργήσει απασχόληση και προϋποθέσεις ανάπτυξης που θα δώσουν εργασιακή διέξοδο. Παρ' όλα αυτά, οι δημότες προσδοκούν στην τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, όπως τη γεωθερμία, ώστε να καταφέρουν να κρατήσουν τους νέους στα χωριά και μαζί με αυτούς τη ζωή στους αγροτικούς οικισμούς.